Παιδιά, ορίστε, σας έφερα. Γεια σας, γεια σας. Να φάτε μια ωραία γεύση, σηκωτάκι που είναι πολύ καλή στην υγεία. Ανυπομονούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να σας αρέσει, να το απολαύσετε το γευματάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζω να έχει καλή κριτική. Είναι από τα χεράκια σας. Εσείς είστε και από την Κρήτη. Θέλω καλή κριτική. Μάνι, μάνι, μάνι. Μάνι, δε. Κοντά είμαστε, εντάξει. Κοντά είμαστε απέναντι. Καλή επιτυχία. Φιλάκια, εγώ. Φαίνεται ωραίο πάντω. Καλή όρεξη. Σ' αρέσει το σηκώτη. Πολύ. Ωραίο. Ωραίο. Στεγνό είναι λίγο. Το καλά ψημένο έτσι είναι. Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Ο πουρές ωραίος έγινε. Μου αρέσει. Δεν έχει κομματάκια. Έχει λίγα. Έχει λίγα, έκανα ό,τι μπορούσε ο μπαμπάς, αλλά... Ναι, ναι. Λέει ότι ήθελα παραπάνω βράσιμο με πατάτα. Πιστεύω. Είναι ωραίο ψημένο, νομίζω. Το ψήσιμο φαίνεται καλό. Δεν έχω φάει ποτέ μου σηκώτη. Για πάμε. Πώς σου φαίνεται. Κοίτα, θα σου πω, νομίζω ότι γενικά σαν πιάτο είναι καλά ψημένο. Αλλά προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου το σκότι. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να είμαι και αντικειμενικός. Δεν είναι πολύ ζουμερό, είναι λίγο στεγνό. Ναι. Λίγο τσούι και νομίζω θέλει αλάτι. Ναι. Μου λείπει πολύ το αλάτι. Να δούμε κι αυτό. Αλλά δεν μου αρέσει το σκότι. Εμένα να σου πω, μου φαίνεται πολύ μαλακό. Είναι μαλακό. Είναι πολύ τρυφερό. Μου φαίνεται πολύ τρυφερό. Ο πουρές πώς φαίνεται. Για δοκίμασε και αυτό που δεν έριξε λεμόνι. Ο πουρές είναι λίγο άδιευστος και νομίζω ότι νιώθεις πολύ έντονα το γάλα και το μασκοκάριδο. Ναι. Πάλι εγώ θεωρώ ότι μου λείπει αλάτι. Για να δούμε. Βάλανε πιπέρι αλλά όχι αρκετό αλάτι. Ναι. Το μασκοκάριδο είναι όντως πολύ έντονο. Είναι πολύ έντονο το μασκοκάριδο. Νομίζω είναι γενικά μια καλή προσπάθεια. Απλά για παράδειγμα πουρές εγώ τώρα καίγομαι. Αλάτι δεν πήρα καθόλου και είναι έντονο το μασκοκάριδο. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πει για το πιάτο αυτό ο Έκτορας Μποτρίνι. Σηκώτη με πουρέ πατάτας. Σηκώτη, ένα φοβερό υλικό. Κάνει πάρα πολύ καλό στον οργανισμό, έχει σίδηρο, βοηθάει, είναι λίγο λιπαρό, αλλά μπροστά κάλυπτει ο πόνος. Και εκτός αυτού θέλω να πω ότι θέλει πολύ μεγάλη τέχνη για να το κάνεις καλά. Εδώ βλέπουμε ένα σηκώτη απλά τηγανιτό. Έχει πάρα πολύ ρίγανη από ό,τι βλέπω πάνω. Για να δούμε. Εντάξει, εξωτερικά έχει παραρπάξει, εσωτερικά είναι αρκετά καλό. Το σηκώτη είναι αρκετά νόστιμο, σωστά αλατισμένο, σωστό πιπέρι. Το βούτυρο το βοήθησε λίγο. Λίγο λάθος, πολύ ρίγανη που είχε πάνω, που πικρίζει στο στόμα. Πάμε στο μπουρέ. Στο μπουρέ έγινε σχεδόν όλα σωστά. Δεν το πέρασε από ραβδο μπλέντερ για να σπάσει τελείως το άμυλο και να γίνει λάστιχο. Αλλά βλέπω ότι λείπει και βούτυρο και γάλα. Έχει λίγους βόλους. Το σηκώτη είναι καλό. Ο πουρέ είναι μέτριος. Ο πουρέ πρέπει να είναι ανάλαφρος, δεν πρέπει να είναι σαν στόκος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να είναι ευχάριστος να τον τρως. Στη μαγειρική, αυτά που ξέρουμε είναι μια στάλα. Αυτά που δεν ξέρουμε είναι ένας ωκεανός.